Ιπποκρατικό, δεν ξεχνάμε το σλόγαν μας, εν κόπελο πονήσει. Από τον Ιπποκρατικό όρκο. Δυστυχώς, λόγω της ημέρας δεν προλάβαμε να ευχαριστηθούμε το Ασκληπείο ως όλο το μεγαλείο και να το κάνουμε πρεσβευτή της ΚΟ στον υπόλοιπο κόσμο. Εγώ θέλω να προσφέρω σε Δημήτρη αυτό εδώ το βιβλίο για τις κόμπες. Είναι η Κίνα όπως την ήξερα και όπως την είδα σε πρόσφατα συμπέρασμα. Ένα βιβλίο το οποίο θα είναι πολύ δυνατικό για να μπορεί να καταλάβει το γιατί η Κίνα θα λειτουργήσει. Έτσι που στην επόμενη δεκαετία θα έχει την παγκόσμια οικονομική κυριαρχία. Την παγκόσμια. Όταν τόρμησα και το είπα αυτά πριν από 10 χρόνια, όλοι με λέγανε παλαβό. Και όμως τώρα, ότι η Κίνα είναι ο γίγαντας του μέλλον. Μα δεν χρειάζεται να μιλάει η Σοφία, ο Ναπολέον είχε πει. Αφήστε τον κίνδυνο γέροντα, τον κίνδυνο δράκοντα να κοιμάται, γιατί αν ξυπνήσει θα μας κακατήσει. Ο κίνδυνο δράκοντα να σας πω ότι αν είναι 30 χρόνια θα πήγαμε στο κίνδυνο και θα ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον δάσκαλο, παράδειγμα τον κάτω και με πολύ χαρά θα τον έχουμε πάλι μαζί μας, αν μας κάνει πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε. Καλή συνέχεια.